Τίποτα, εμένα αυτό το ματσάρισμα πάντως μου θυμίζει εμένα με τη Σάρα. Ποιο? Γιατί το συγκεκριμένο? Μελίνα Κατερίνα. Α, γενικά, σαν ναι. Δύο παίκτριες, ναι, όπου, ναι, ναι. Όποτε και να παίζουν, όχι το συγκεκριμένο. Ναι, ναι. Όχι, όχι. Γιατί με τη Σάρα συνέχεια παίζαμε μαζί. Γιατί από την αρχή και... μέχρι το τέλος. Δεν ξέρω, από την αρχή είχε γίνει αυτό. Όχι μέχρι το τέλος που μείναμε οι δυο μας και αναγκαστικά παίζαμε. Αλλά από την αρχή η μία διάλεγε την άλλη. Γιατί έτσι, ήσασταν ισοδύναμες. Γιατί έτσι. Γιατί πάντα μέναμε, βγαίνανε άλλοι και διαλέγανε. Οπότε ξεμέναμε πάντα στο τέλος οι δυο μας. Ταιριάζεται και σωματικά. Σωματικά, και, ναι, ταιριάζαμε. Πολύ ύψος, με τη Σάρα. Κοίταξε, είναι. Ήταν ωραίο να παίζουμε μαζί πάντα. Ναι. Είναι καλό να παίζουν παίκτες οι οποίοι είναι κοντά. Ισοδύναμοι. Ναι, αγωνιστικά. Γιατί και είναι και το ξανθιά με τη μελαχρινή. Μου κάνει πολύ αυτό το πράγμα τώρα, αυτό που βλέπω. Ταιριαστό. Είμαστε εμείς. Όταν παίζεις με δυνατό αντίπαλο, γίνεσαι καλύτερος. Φυσικά. Αλλά το ίδιο ισχύει και για τους αδύναμους, ε. Παίζοντας με τους πιο δυνατούς, βελτιώνονται. Δηλαδή, νομίζω ότι κάπως έτσι έχει βελτιωθεί. Το να επιλέγεις συνέχεια. Η Όλγα και η Χατζίδου πριν φύγει. Αν τον παίζεις και τις πεις συνέχεια, βελτιώνεσαι. Βέβαια, σαν να κάνεις προπόνηση κάθε μέρα. Βέβαια, ισχύει. Οπότε, ναι, με να παίζουν παιδιά. Γιατί και τα καινούργια παιδιά θέλουν λίγο να τριφτούν σε αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστή η φιλοσοφία του παιχνιδιού που δεν είναι πάντα σίγουρο ότι θα παίζεις με έναν δυνατό παίκτη και να είσαι και εσύ δυνατός. Γιατί είναι πολύ βοηθητικό και για τους πιο αδύναμους να παίζουν με τους δυνατούς. Και πόσο μάλλον εγώ, ας πούμε. Και δεν ντρέπομαι να το πω. Όταν έπαιζα με τη Σάρα και ήταν στην αρχή, ας πούμε, που μπορεί να μου είχε κάνει 3-4 σερί νίκες σε διαφορετικά παιχνίδια, λέω: κοίτα να δεις, μου έχει πάρει τον τζαμπουκά. Ναι. Και έμπαινες μετά με άλλη φιλοσοφία. Λέω: όχι, τώρα θα πάω εγώ να της πάρω τον τζαμπουκά. Και αυτό είναι που σε δυναμώνει κιόλας. Ναι, όταν είναι πιο προσωποποιημένο εννοείς. Όχι, όταν είσαι με έναν αντίπαλο που είστε μαζί στα ίδια κυβικά, ας πούμε, και τρέχετε στο στίβο. Και θεωρώ το ίδιο γίνεται και με τα κορίτσια τα συγκεκριμένα. Κοίταξε,